Σε αντίθεση με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεζιρόπουλο, ο οποίος υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το μεγάλο έλλειμμα φορολογικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ευθύνης που υπήρχε έως σήμερα, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, υποστήριξε πως το νομοσχέδιο δεν ικανοποιεί το αίτημα για τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και πως ο διάλογος που άδοξα έληξε το Φλεβάρι του 2012 με την αποχώρηση όλων των κομμάτων για το εθνικό φορολογικό θα ξαναξεκινήσει με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες ημέρες. Η Ασημίνα Ξηροτήρη από τη Δημοκρατική Αριστερά επέμεινε στην λογική των ισοδύναμων μέτρων. Η Δημάρος τόσο υπερψηφίζει το νομοσχέδιο ως μια αναγκαία προϋπόθεση για τις συνθήκες της χώρας και καταθέτει σειρά τροπολογιών που προβλέπουν μεταξύ άλλων αφορολόγητο στις καταθέσεις μέχρι 5.000 ευρώ. Μονάχα εις πρακτικό χαρακτήρα διέκρινε στο νομοσχέδιο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γελαλής. Το νομοσχέδιο κατά τον ΣΥΡΙΖΑ τιμωρεί τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τις μικρές επιχειρήσεις με την φορολόγησή τους από το πρώτο ευρώ, ισοπεδώνει κυριολεκτικά τους αγρότες αφού δεν βάζει διαχωρισμό των μικρών αγροτών και των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει 31 σελίδες φοροαπαλλαγές, παρατήρησε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Η σκιαμαχία της παράταξης της φοροδιαφυγής αναδεικνύεται ως ένα ακόμη εργαλείο για το τσάκισμα των λαϊκών οικογενειών, σημείωσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η χώρα έχει καταδικαστεί στη φτώχεια, το σκοτάδι και το κρύο, ανέφερε ο Νότης Μαριάς από τους ανεξάρτητους Έλληνες, προβάλλοντας παράλληλα τροπολογία που έχει καταθέσει το κόμμα του για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Φορολογείται τους πάντες και τα πάντα με εξαίρεση τις τράπεζες και τους βουλευτές, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Παναγιώταρος. Θα υπερψηφίσουμε για να μην πτωχεύσει η χώρα, αλλά για τελευταία φορά, επισήμανε στην ομιλία του ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Λομβέρδος.